Mega Banca. Παρασκευή 26 Μαρτίου, jackpot στη Mega Banca. 5 εκατομμύρια μετρητά για εσάς. Μην το χάσετε. Κάρτες συμμετοχής στο Ζάπινγκ αυτής της εβδομάδας και σε όλα τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Πρώτη φορά βλέπω ασθενή να προτιμάει την κλινική. Η φρουρή της Αχαΐας. Βασιλίνα, καλημέρα με. Τρυφερές εκπλήξεις. Η ώρα της Μάρθας έφτασε. Ο Ζανής δείχνει την τρυφερότητά του, ενώ μια καινούργια συνωμοσία υφαίνεται σιγά σιγά. Η φρουρή της Αχαΐας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, στο Μέγκα. Δεν θα σε αφήσω να πω κάτι σκέψεις. Γεια! Την Παρασκευή θα πιούμε παρέα το καφεδάκι μας. Στο σπίτι μου. Και πάντα βέβαια από το πρωινό παράθυρο. Επόμενη σεζόν θα διαλέξω κάτι της ηλικίας μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το Μεγάλο Κανάλι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, μετά την επίσημη απάντηση του Γκλιγκόροφ, έδωσε απόψε το πράσινο φως για την ένταξη των Σκοπίων στον ΟΗΕ με προσωρινή ονομασία. Ο Πρωθυπουργός, πριν καθορίσει την τελική στάση του, θα ζητήσει σήμερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, ενώ το Σάββατο θα συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα και θα φέρει το θέμα στη Βουλή. Στην Ουάσιγκτον τώρα, ο Κλίντον συζήτησε απόψε τις εξελίξεις με την ηγεσία της Ελληνικής Ομογένειας και αντιπροσωπεία της Βουλής σε εκδήλωση για την 25η Μαρτίου. Ο πολιτικός συντάκτης του Μέγκα, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, έχει το ρεπορτάζ. Το πρωί θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του ζητήσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών εντός της ημέρας. Το πρωί του Σαββάτου στις 10 θα συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου θα γίνει συνεδρίαση της Βουλής σε προημερησίες διατάξεις συζήτηση για το θέμα των Σκοπίων. Μπορεί να αποτελέσει αυτή η στροφή που υπάρχει σήμερα, αυτή η κινητικότητα σε μια γρήγορη επίλυση της διαφοράς. Σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Τσαλδάρης επισκέφθηκε και συνομίλησε για 2 ώρες με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Εύερτ θεωρεί καταρχήν θετικό ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει πριν γίνει οποιαδήποτε συζήτηση στη Βουλή. Ενώ οι βουλευτές που πρόσκειται στον κύριο Σαμαρά, σε συνάντηση που είχαν μαζί του σήμερα, αποφάσισαν να δεχθούν τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ, εφόσον το αποτέλεσμά της δεν θα είναι δεσμευτικό για την Ελλάδα. Επίσης θα ζητήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα επαναβεβαίωση της τελευταίας της αποφάσεως, σύμφωνα με την οποία τα Σκόπια δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία στις εξωτερικές τους σχέσεις. Η στάση που θα τηρήσουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα από το ίδιο το κείμενο. Από την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ, είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρεί σε μια προδιαγεγραμμένη από τη μέχρι σήμερα ολέθρια πολιτική της πορεία υποχωρήσεων, συμβιβασμού, διπλωματικής ήττας και εθνικής ταπείνωσης. Ο κ. Παπανδρέου δεν πρόκειται να μετάσχει σε σύσκεψη αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, άλλωστε αυτή τη θέση την έχει κάνει γνωστή από καιρό τώρα. Θα μετάσχει όμως στην προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να αρνείται οποιοδήποτε να μετάσχει την ώρα που είναι ελεύθερος, μετέχοντας να πει την άποψή του. Σε δηλώσεις τους προς τον Γιάννη Φταθίου, οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αριστεράς, του συνασπισμού κ. Πάνος Λαφαζάνης και του ΚΚΕ κ. Στάκης Τσίγκας, τονίζουν. Εφόσον υπάρξει πρόσκληση από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας για σύγκληση των αρχηγών κομμάτων, τότε ο συνασπισμός θα τοποθετηθεί. Δεν θα είχαμε αντίρρηση να μετέχουμε σε μια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, αλλά δεν έχει νόημα αυτή αν δεν είναι όλη η πολιτική αρχηγή εκεί. Στα Ηνωμένα Έθνη, τώρα άρχισε απόψε η αντίστροφη μέτρηση για την ένταξη των Σκοπίων. Ο Προεδρεύου του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Μπράιεν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδος οι διαπραγματευτές του ΟΗΕ, Βάνς και Όουεν, θα αναλάβουν μεσολαβητικό ρόλο αμέσως μετά την επίσημη εισδοχή των Σκοπίων που αναμένεται να αποφασιστεί την προσεχή Τρίτη. Ο απεσταμένος του Μέγκα στη Νέα Υόρκη, ο Αλέξ Παπαχελάς, μεταδίδει.
Η αντίστροφη μέτρηση για την εισδοχή των Σκοπίων στα Ηνωμένα Έθνη άρχισε επίσημα πριν από 3 ώρες. Ο εκπρόσωπος των Σκοπίων, Στέβο Τσεβεκόφσκι, παρέδωσε στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, Τέρενς Ομπράιεν, μια επιστολή με την οποία δέχεται την ουσία της φόρμουλας για την εισδοχή των Σκοπίων με προσωρινή ονομασία και τη μεσολάβηση των κύριων Βάνς και Όουεν. Ο κύριος Ομπράιεν ενημέρωσε στη συνέχεια τα μέλη του Συμβουλίου ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σε επίσημη συνεδρίασή τους, θα συζητήσουν πλέον, εφόσον έχουν πάρει βέβαια το πράσινο φως της Αθήνας, το αίτημα των Σκοπίων. Εφόσον δοθεί το πράσινο φως από την κυβέρνησή μας, μπορεί να υπάρξει συνάντηση και την Τρίτη το βράδυ. Το ΜΕΓΑ έχει στη διάθεσή του προσχέδιο προεδρικής δήλωσης που θα διαβάσει ο κύριος Ομπράιεν μετά από την επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το προσχέδιο αυτό ζητάει πρώτα απ' όλα να τελειώσει η μεσολάβηση στον κύριο Βάνς και Όουεν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, προτρέπει τα δύο μέρη να αποφύγουν τις ενέργειες και τις κινήσεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις σχέσεις τους και να υπονομεύσουν τη μεσολαβητική διαδικασία. Τέλος, το προσχέδιο της δήλωσης του κύριου Ομπράιεν θα αναφέρει ότι ο όρος Ιουγκοσλαβική πριν από το πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας αναφέρεται στην ιστορία του θέματος και δεν έχει τίποτα να κάνει με τη σημερινή φύση της Δημοκρατίας των Σκοπίων. Οι κύριοι Βάνς και Όουεν εξάλλου πρόκειται να καταθέσουν δική τους επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στην οποία θα περιγράφουν το μηχανισμό που θα ακολουθήσουν και θα εκφράζουν την ικανοποίησή τους γιατί η Αθήνα και τα Σκόπια θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους. Η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει και εκείνη δική της επιστολή που θα απαριθμεί τα μέτρα εμπιστοσύνης και θα περιγράφει τα δικά της αιτήματα για όλα τα θέματα επί των οποίων θα μεσολαβήσουν οι κύριοι Βάνς και Όουεν. Από τη Νέα Υόρκη για το Mega Channel, Αλέξη Παπαχελάς. Στα Σκόπια τώρα ο Γκλιγκόροφ απεδέχθημε το ευρωπαϊκό σχέδιο, αλλά ήγηρε προκλητικά θέμα δίθεν μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Νικόφσκι, αποκαλύπτοντας τις επεκτατικές βλέψεις των Σκοπίων, αμφισβήτησε τα σημερινά σύνορα με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Ενώ κλιμακώνοντας τις προκλήσεις τους, Σκοπιανοί εθνικιστές, σε ανθεληνική εκπομπή στο δορυφορικό γαλλικό κανάλι TVSENC, απείλησαν ότι θα φτάσουν με τα όπλα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ο αποσταλμένος του Μέγκα στα Σκόπια, ο Νίκος Γεωργιάδης, μεταδίδει. Ενώ την Τρίτη αναμένουν τα Σκόπια την επίσημη ένταξή τους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δημοσιοποιούνται επιτέλους οι μύχιες σκέψεις και οι στρατηγικοί στόχοι των Σκοπίων. Οι διεθνείς συνθήκες που διέπουν τις σχέσεις που αφορούν τον χώρο, όπως αυτή του Βουκουρεστίου, πάβουν να ισχύουν από τη στιγμή της ένταξης της δημοκρατίας αυτής στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε μόλις προλίγου στην τηλεόραση των Σκοπίων ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ρίστο Νικόφσκι και πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής νύχτας αναμένεται η τελική διαμόρφωση της θέσης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα. Σχολιάζοντας την σχετική χθεσινή δήλωση του Έλληνα κυβερνητικού εκπροσώπου Βασίλη Μαγκίνα, ο Ρίστο Νικόφσκι είπε: «Όλα αυτά που συμβαίνουν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι παράλογα και δεν είναι προς τιμήν του διεθνούς οργανισμού. Όμως στη ζωή δεσπόζουν τα συμφέροντα, δυστυχώς εχθροί και φίλοι αλλάζουν. Οι λύσεις δεν είναι πάντοτε τόσο θετικές για μας, αλλά η δημοκρατία της Μακεδονίας είναι για πρώτη φορά μπροστά από την πόρτα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών». Όσον αφορά δε για την τελική λύση του θέματος, ο κ. Νικόφσκι δήλωσε: «Η τελική λύση είναι εφικτή, αλλά θα είναι δύσκολη». Η ανθεληνική εκπομπή μεταδόθηκε χθες το βράδυ σε ώρα υψηλής θεαματικότητας. Οι Σκοπιανοί με εθνικιστικές κραυγές και εμπριστικά τραγούδια καλούσαν τον λαό τους να ξεσηκωθεί κατά της Ελλάδας. Στα πρόθυρα του εμφυλίου οδηγείται η Ρωσία μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης του Γέλτσιν με το Κογκρέσο. Ανήσυχη η Δύση παρακολουθεί τις δραματικές εξελίξεις. Και ο στρατάχης Σαπόσνικοφ σε αποκλειστική του συνέντευξη στην απεσταμένη του Μέγκα Ντίνα Οικονομίδου τονίζει ότι είναι εγκληματίες όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την κρίσιμη κατάσταση στη χώρα. Σε διάγγελμά του, ο Ρώσος πρόεδρος κατήγγειλε ότι υπάρχει σχέδιο ανατροπής του, ενώ ο αντίπαλός του Χασμπουλάτοφ προειδοποίησε ότι ο λαός θα προστατέψει τη δημοκρατία και το Σύνταγμα. Και ο Μιχάλη Γκορμπατσόφ, μιλώντας πριν από λίγο από τον Καναδά, κάλεσε τον στρατό να παραμείνει ουδέτερος και ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών. Верховном совете есть силы, которые ищут любой повод для того, чтобы еще более усилить противостояние. Сегодня можно сказать определенно. Начал проводиться в жизнь один из сценариев свержения президента. Поэтому сейчас мне кажется, что главная задача общества – это борьба за демократию. А центральный стержень этой борьбы за демократию – это верность Конституции, сохранение конституционных основ. Βρισκόμαστε στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων της κοινοπολιτείας
για μια συζήτηση με τον στρατάρχη Σάποσνικοφ. Какова видите возможности вывести страну из этой ситуации? Вот во имя России, во имя мира на земле, политики и должны выйти на политическое решение этого вопроса. Если мы дойдем еще до одной гражданской войны, то Россия может превратиться в черную дыру. Если мы позволим еще раз разрушить все до основания, то затем здесь уже ничего не будет. И если это кому-то выгодно, то тот просто преступник. Ну, пока показателей компромисса нет. При прямым конфликтом. Выступит ли армия иначе? И это вполне возможно, прямой конфликт возникает. Вы знаете, я вообще думать даже не хочу о прямом конфликте. Потому что я не представляю, это будет тогда гражданская война и так далее, и так далее. Думаю, что и сейчас ни у кого не хватит ума, разума или наоборот безумия пустить армию на эти вещи. Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες του Μέγκα από το περιβάλλον του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο πρώην Σοβιετικός ηγέτης είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική προκειμένου να αποτραπεί η αιματοχυσία. Сейчас я за досрочные выборы. Россия не может ждать. Στην ελληνική επικαιρότητα και πάλι, μετά το Πάσχα αρχίζει η διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων με την ένταξη 5 περιοχών της Αττικής στο σχέδιο πόλεως, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα κληθούν από το Υπουργείο Χωροταξίας να πληρώσουν ειδική εισφορά. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Μιχάλη Κανημά. Οι πρώτες περιοχές που θα δεχτούν στο σχέδιο πόλεως βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες στη Λούτσα, τη Φιλή, το Μενίδη, τον Άγιο Στέφανο και τη Γλυφάδα. Θα ακολουθήσουν άλλες περιοχές, τη Νέα Μάκρη, τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα. Οι τελικές αποφάσεις της κυβερνήσεως θα ρυθμιστικοποιηθούν σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό ως τις 15 Απριλίου. Μετά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως και την νομοποίηση των κτισμάτων, το Υπουργείο Χωροταξίας θα ζητήσει από τους ιδιοκτήτες τους να πληρώσουν εισφορά ανάλογα με το είδος κατασκευής και άλλα κριτήρια. Η εισφορά θα πληρώσουν όλα γενικώς τα σπίτια που έχουν κτιστεί σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, είτε μεμονωμένα, είτε σε οικισμούς, δασικές εκτάσεις και παραλίες. Όμως οι εντάξεις στο σχέδιο πόλεως δεν θα σταματήσουν στην Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες θα επεκταθούν στη Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Ένας Αλβανός κρατούμενος στις φυλακές Αμφίσης σκοτώθηκε απόψε και ένας ακόμα τραυματίστηκε σοβαρά σε συμπλοκή με Έλληνες κρατουμένους μετά από λογομαχία. Νεκρός είναι ο 30χρονος Σερκίμ Σουλάς, ενώ τραυματισμένος με μαχαίρι στο στήθος και στην κοιλιά μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμφίσης ο 22χρονος Άντωνη Κρίστο. Η ματηρή συμπλοκή που έγινε γύρω στις 9 το βράδυ στους θαλάμους των φυλακών έληξε μετά από επέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Στις φυλακές έσπευσε η εισαγγελέα Αμφίσης κυρία Κοντοθανάση, η οποία διέταξε έρευνα για το επεισόδιο. Με τη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας κορυφώθηκαν χθες οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Για πρώτη φορά παρέλασαν άρματα μάχης τύπου Mi-60 και ρωσικής κατασκευής εκτοξευτές αντιροπορικών βλημάτων. Οι γυναίκες ήταν οπλισμένες, ενώ εντυπωσιακές ήταν οι διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών σε χαμηλό ύψος πάνω από το χώρο της παρέλασης. Η παρέλαση ήταν υπέροχη. Ο ελληνικός λαός μπορεί να αισθάνεται και υπερήφανος και ασφαλής. Χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ ενότητα και υπευθυνότητα ο τόπος. Και νομίζω ότι διαθέτει. Την παρέλαση παρακολούθησε και ο αρχηγός Γεθάτης Αλβανίας αντιστράτηγος Ηλία Βάσου. Χιλιάδες κάτοικοι της Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν την παρέλαση που έγινε στην παραλιακή λεωφόρο. Συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία των απογόνων των Μακεδονομάχων αλλά και των αναπήρων πολέμου που παρήλασαν πρώτοι. Να δούμε και τις σημαντικές εξελίξεις στο Γιουγκοσλαβικό με στρατιωτικά αντίπεινα απειλούν τη Σερβία ο Κλίντον και ο καγκελάριος Κόλε αν δεν υπογράψει το σχέδιο ειρήνης το οποίο απεδέχθη απόψε ο μουσουλμάνος πρόεδρος Ζετμπέκοβιτς. Την ίδια ώρα ο εμφύλιος στη Βοσνία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις μετά τη γενική αντεπίθεση των Σέρβων κατά των μουσουλμάνων. Και ο αρχηγός των καινοκράνων Μορίγιών συναντήθηκε απόψε στο Βελιγράδι με τον Μιλόσεβιτς ζητώντας τη μεσολάβησή του για κατάπαυση του πυρός στη Βοσνία. Οι Σέρβοι επιχειρούν να κατακτήσουν περισσότερα εδάφη στην Ανατολική Βοσνία για να ενισχύσουν τη θέση τους στις ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ. Και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Μπούτρος Γκάλι, είπε ότι θα είναι μεγάλη τραγωδία αν οι Σέρβοι τελικά καταλάβουν τη Σρεμπρένιτσα. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της πόλης άρχισαν να την εγκαταλείπουν, ενώ ο διοικητής των Κιανοκράνων, στρατηγός Μοριγιών, μετέβη στο Βελιγράδι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς και συζήτησε μαζί του την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός στην Ανατολική Βοσνία. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Βοσνίας, Ζετμπέκοβιτς, υπέγραψε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Βοσνία στο σύνολό του. Οι Κροάτες της Βοσνίας έχουν επίσης υπογράψει το σχέδιο, όμως οι Σέρβοι εξακολουθούν να έχουν αντιρρήσεις. Ο καιρός είναι χορηγία της Hyundai.
Ανοιξιάτικο ήταν ο καιρό την 25η Μαρτίου. Σήμερα Παρασκευή όμω χαλάει. Στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα προβλέπονται νεφώσει με βροχέ, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα πέσουν και καταιγίδε στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγε νεφώσει, τοπικά αυξημένε. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέτρια ω ισχυρή και το αργότερα στα πελάγη πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έω 22 βαθμού. Στην Αττική προβλέπονται λίγε νεφώσει που αργότερα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέτρη και από το μεσημέρι τοπικά ισχυρή. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 9 έω 22 βαθμού. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει συννεφιά και αργότερα θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, δείτε τώρα τη συνέχεια της αριστουργηματικής ταινίας «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπιν Ουίλιαμς. Στις 7 το πρωί η ενημερωτική εκπομπή «Πρωινό παράθυρο» και στις 9 το Studio 5, το πρώτο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα. Γεια! Την Παρασκευή θα πιούμε παρέα το καφεδάκι μας. Στο σπίτι μου. Και πάντα βέβαια από το πρωινό παράθυρο. Επόμενη σεζόν θα διαλέξω κάτι της ηλικίας μου. Δείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο αμέσως μετά τα γεγονότα των 8.30 το Πίτσι Πίτσι με το Μίτσι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απαγόρεψε στους βουλευτές του να γράφουν σε κασέτες το Πίτσι Πίτσι με το Μίτσι. Το βλέπω ότι θα με φαν. Εγώ προτιμώ το Πίτσι Πίτσι από το Τάτσι Μίτσο Κότσι. Εδώ και τώρα Πίτσι Πίτσι. Είναι εκπομπάρα που την παρακολουθώ κι εγώ για να ανανεώνω το φρασιολόγιό μου. Πακολιτσίδα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 η ώρα Πίτσι Πίτσι με το Μίτσι από το μεγάλο κανάλι. Θέλω να ξαναγυρίσω τη χώρα μου, το λαό μου. Το καταλαβαίνω. Άνω κάτω το Σαββάτο. Τώρα πώς αισθάνομαι που δεν μπορώ να βασανίσω το λαό μου, να το κάνω να υποφέρει. Η καλύτερη παρέα για το Σαββατόπουλο. Εννοείς το λότο. Το λότο, ναι γαμώτο. Ρίξε ένα λότο γκόλφο μου και ο Θεός μου μάρτης. Μπορεί να είσαι εσύ τυχερή το βράδυ της Τετάρτης. Υπέροχα τραγούδια από τη Δήμητρα Γαλάνη. Ώρα είναι τώρα. Πώς είσαι γεννημένος για την περιπέτεια. Ελήθεια. Άνω κάτω το Σαββάτο. Για περάσατε. Για ψηλή κατσίδε. Θα τον εκνευρίζω από αύριο. Πάμε. Όχι ρε παιδιά, καθίστε, καθίστε. Πάμε να φέρω τα χρυσαφικά. Αουφίδε. Αυτό το Σάββατο στις 9 και 20 το βράδυ. Στο Μέγκα.